δεν μπορεί να τα έχουμε 7 χρόνια και φύγει. Δεν μπορεί να φύγει γιατί το αγόρι είναι πολύ αδερφό, είναι πολύ άξιο στο ξύλο, όπως λέει αυτός. Και αν τολμήσει η φίλη από τη σχέση, το μόνο που θα έχει να δει θα είναι αυτά που έχουν πει οι μεγάλες συγκρότητες. Ένα ψυχολόγο. Και δεν καταλαβαίνω και δεν. Ούτε αστυνομίζει ούτε κράτος. Εσύ είναι επιστρέψεις που τις κάνει αυτή. Το πολύ στρώμα που μιλάμε και φίλος και την ψάχνει. Ψάχνει μη και ουρανό. Πρέπει να μπει έξω. Και πολύ λίγο λεπτό μου είπε ότι θα γυρίσω πίσω από εδώ. Και θα γυρίσει πίσω πάλι στην Παρνίδα. Αυτά γίνονται τώρα που μιλάμε. Και ίσως και από εδώ μέσα κάποιοι είναι εγκλωβισμένοι που δεν μιλάνε. Και ίσως και από παραέξω από τον δρόμο που κάποιοι προχωράνε έχουν εγκλωβιστεί κάποιοι. Τι κάθε εσείς. Γιατί πλέον, πλέον, το αρσενικό, το αερωτικό έχει εκπαιδευτεί. Γιατί όταν δεν υπάρχει επικοινωνία, όταν δεν υπάρχει αυτό που λέμε αγάπη, όταν δεν υπάρχει το σύνταγμα βασίλισσο, τα χάσαμε όλα. Δεν μου λύσεις κάτι, σε παρακαλώ πολύ, σε παρακαλώ, για αυτό, ή το βρήκε λάθος. Τι έγινε. Τι έγινε. Ότι ακολουθεί ο Θεός της Ζεύθυνος. Αυτές τις σημαίες απειλούν κάνους και αυτή η υποπολετικότητα τώρα που μιλάμε είναι σαν πολλά σημαίνει. Το ένα στα τρία το θεωρώ πολύ χαμηλό. Γιατί δεν είναι ένα στα τρία, είναι πάνω από ένα. Με τα τηλέφωνα που ακούω, με τις επικοινωνίες που έχω, με τα δεκάδες χιλιάδες email που φτάνουν ανά μήνα στο Ινστιτούτο και από τις αναλύσεις που έχουμε κάνει. Δυστυχώς ο κόσμος που κομμένει είναι πολλής και γι' αυτό βλέπουμε τα περιστατικά των εκτελέσεων και φτάνουν στο τέλος του συνεπάρου. Τι κάνουμε και τι πρέπει να κάνουμε. Τα συνέδρια που κάνουμε είναι ένα μνημόσυνο πάνω σε αυτά που γίνει. Όμως, ποιες είναι οι πρωτοβουλίες του κ. Το κράτος. Ο υπουργός, ο εκλεκτός υπουργός, ο κ. Θεοδωρικάκος, είπε η αστυνομία είναι κοντά σας. Όχι αστυνομία, πάνε αστυνομία. Είναι πολύ. Και τώρα σας, αν κάνουμε μία ανάλυση όπου λέγω, θα πούμε τίποτα δεν υπάρχει. Και αν δεν υπάρχει αστυνομία, και υπάρχει και κράτος. Και αν δεν ακούσω άλλο αστυνόμο, θα ακούσω όχι τα αστυνόμο. Όταν πας λοιπόν στον άλλο αστυνόμο και δεν σε ακούσει, θα πας και στο όχι τα αστυνόμο. Θα πας και παρακάτω. Θα χτυπήσεις πόρτες για να μπορέσεις να κάνεις αυτό που πρέπει. Δεν είναι επειδή ένας αστυνόμος είναι έτσι και κάνει που γουστάρει και δεν υπολογίζει τίποτα γιατί είναι προς το τέλος του και δεν καταλαβαίνει για τίποτα. Παρά την υπόλοιπη δεν είναι κράτος και ότι δεν είναι αστυνομία. Και μόνο που το κράτος και η αστυνομία το βάζει σε πλαίσιο και μόνο που το κράτος το έχει ήδη βάλει σε μεγάλη κοινωνιακή ατζέντα και ήδη αυτό που λέμε και ζώδια και μη ζώδια που είμαστε τα γνέα στο κομμάτι αυτό, όλα αυτά εσείς θα κάνετε. Από εσάς τι θα κάνετε, εσείς. Οι μανάδες των αδικοχαμένων κομματιών. Από εσάς ξεκίνησε αυτό το κίνημα. Εμείς ακολουθούμε πίσω. Και έτσι το πρώτο μας μανάδες πρώτο. Είναι μεγάλη χαρά στις ψυχές των κοριτσιών σας. Πιστεύετε, είναι μεγάλη χαρά αυτό που γίνεται. Μια κοινωνία ασχολείται με το θέμα πώς θα γίνουν καλύτεροι άνθρωποι και πώς αυτή η αδιάφορα, παύλα εκτελέσεις, παύλα ξεδοδαρμοί, παύλα κουλές, παύλα σκοτωμός, παύλα, 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 όλο αυτό θα πάει στην εκκλήψη. Γιατί πριν κάποια χρόνια δεν υπήρχε κάτι. Τι τώρα τα παιδιά αυτή. Τάξη. Η αδειάδα αρχίζει τα τελευταία 5 χρόνια. 4-5 χρόνια. Εκεί άρχισε αυτό το ξέφρενο που κάθε μέρα τρέχει. Κάθε μέρα δεν ξέρουμε πού θα πάει. Και πού θα πάει αυτό. Αλλά και μόνο που ασχολούνται και μόνο που είδε στην ατζέντα ένα κιλοκρότημα και απάντησε στι μανάδε. Μέσα στην καρδιά.